Καλώς ήρθες. Πραγματικά μπορώ να κάνω εγώ τον παρουσιαστή εδώ σήμερα, γιατί νιώθω τόσο οικεία στη Θεσσαλονίκη. Που είναι εντάξει, το σπίτι μου δηλαδή. Και η Θεσσαλονίκη σε αγαπάει πολύ. Έχεις πολλές σεζόν εδώ στην πόλη που είναι sold out. Πραγματικά το νιώθω, παίρνω πολύ αγάπη εδώ και όποτε είμαι εδώ είμαι πολύ χαρούμενος. Σήμερα στην έκθεση σημαίνει κάτι για σένα έτσι αυτός ο θεσμός? Εντάξει, για μένα σημαίνει μια μικρή επιβράβευση που συμμετέχω κι εγώ έτσι σε ένα event, ας πούμε, της έκθεσης. Σημαίνει ότι κάτι καλά έχω κάνει κι εγώ. Εντάξει, και είναι η πρώτη μου φορά και έχω και λίγο άγχος. Αθήνα σκίζεται. Ναι, Ποσειδόνιο με τη Τζόζεφιν, πάρα πολύ ωραία. Τα τραγούδια αγαπιούνται κάθε μέρα και πιο πολύ και στοχεύουμε ακόμα πιο ψηλά. Ωραία. Είσαι φανατικός εκεί τραγούδι, και αλλά τώρα τον τελευταίο καιρό βλέπουμε πολλούς τραγουδιστές που κάνουν όπως ο Βρετός με την παρουσίαση κτλ. Εσένα έχει περάσει από το μυαλό σου, θα ήθελες να ασχοληθείς με κάτι άλλο? Ναι, παρουσίαση εννοείς να κάνω τον παρουσιαστή, ε? Ναι. Όχι, δεν το έχω. Ναι. Είμαι 100% τραγούδι αφοσιωμένος. Η Ζώσεφη μας είπε ότι είναι πάρα πολύ καλά με τον Νίνο και κάποιος σε μένα μου είπε, πρόσεξε να δεις τώρα, ότι εσύ έχεις παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη σχέση. Κοίταξε, μόνο που είμαι... Όχι, βασικά δεν μιλάω για σχέσεις. Άκυρο. Γιατί τις δικές σου σχέσεις δεν μιλάς, το ξέρουμε. Όχι. Αλλά επειδή μας είπε ότι είναι καλά. Είπε η Ζώσεφη αυτό το πράγμα. Ότι είναι καλά. Με τον Νίνο. Ναι. Στορκίζομαι. Το είπε, να τα ακούσω. Στορκίζομαι! Είναι καλά, με ξέρεις 200 χρόνια, θα σου λέω ψέματα. Τα παιδιά έχουν την προσωπική τους ζωή, σχέση και δεν είμαστε εμείς για να μπλεκόμαστε. Όχι, θέλω να μου πεις εσύ αν έχεις παίξει κάποιο ρόλο. Είναι φίλοι μου αγαπημένοι και οι δύο και σίγουρα όταν υπάρχει ένας αγαπημένος φίλος, σίγουρα καλό κάνει. Άρα δεν έπαιξε ρόλο στη γνωριμία. Όχι. Δεν νομίζω. Εσύ είσαι καλά στα προσωπικά σου. Εγώ στα προσωπικά μου, για να λέω απέναντί μου ξανά σε είδα σε λάθος μέρος. Και πάλι πήγα, δεν είσαι μόνη και με σκοτώνει. Σ' αγγίζει άλλος, πονά παντού. Για να το λέω αυτό το τραγούδι, πάει να πει ότι είμαι. Έχεις κάνει κάτι extreme για τον έρωτα? Έχω κάνει. Ναι. Θέλεις να μας μοιραστείς κάτι μαζί μας? Χωρίς να μας πεις όνομα. Έχω βρεθεί, τι να σου πω. Έχω κάνει extreme. Εντάξει, έχω βρεθεί στην Αμερική. Πήγα. Πήρα τροπλόν και πήγα στην Αμερική επί τόπου. Σαν να. Το. Και δεν σου παντρεύτηκε? Όχι, εντάξει. Όχι. Εντάξει, δεν ήμουν έτοιμος. Εγώ. Α, εσύ πες. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.